η κίνηση που έγινε με τη συνεργασία τη Μασούτη στην Ιταλία, παρά το γεγονός ότι εγώ σαν ένας που βοήθησαν συνήθως του συνδεσμού στην αγορέθηκα, αλλά δεν υπήρξε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η Ελλάδα είναι μικρή αγορά. Και όπως είναι να αναθέσει την ήρθα να κάνει μια μελέτη και η οποία και τώρα δεν το έχω καταλάβει. Η Ελλάδα αγοράζει από τις πολυεθνικές από 60-600% πιο ακριβά. Θα έχετε διαπιστώσει ότι στη Γερμανία, αν θα πάρετε ένα προϊόν Procter ή ένα κρανητικό οποιαδήποτε πολυεθνικής, είναι στη μισή τιμή. Πώς στη μισή τιμή, παιδιά. Και αυτό οφείλεται ότι είμαστε μικρή αγορά και οι πολυεθνικές με ένα ανάλογο με το ζύρο κάνουν το κοστολόγιο. Εάν η κίνηση αυτή που κάνουμε με τη συνεργασία του Μασούνη δημιουργεί ερωτηματικά σε κάποιους που δεν γνωρίζουν την αγορά, θα σας πω ότι ο γκουρού του λιανεμπορίου, ο πατέρας Μιχάλης Κανιώτης, συγγενής εδώ και με αυτούς που μας φωνάζουν, πρώτος στον κόσμο στη πολιτεία της Procter, διευθυντής, με πήρε και μου λέει, Απόστολε Σκαρδίνια, πάντα μου λέει κινήσει κανένας. Γιατί πράγματι είχα δημιουργήσει στο μέλλον μας, μετά για την ελληνική συνεργασία, αλλά δυστυχώς η ελληνική συνεργασία, ο ιδρυτής, ο Αποστόλου, ο Μανώλης, πέθανε, διαδρύθηκε το Ατλάντικ. Από τα μέλη του Ελλομάς που είχαμε δημιουργήσει το Ελλομάς, αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο ένας, όλοι οι άλλοι έχουν πουληθεί. Επειδή κάποιοι ρωτάνε γιατί δεν κάνουν συνεργασία με το Ελλομάς, εγώ είμαι πρότεινα τη συνεργασία του Ελλομάς, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο ένας είναι εγωιστής και φοντερός. Δεν τη δεχτήκανε. Δηλαδή δεν δέχτηκαν τη συνεργασία. Για ίδια συμφέροντα, βγαίνουν δύο άτομα εκεί πέρα κάνουν κομμάτα. Άστα. Στερογωνιέμαι απάνταστα. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το θαύμα που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά με τον συνεταιρισμό, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια θυμάμαι το να είμαι στο τζαπάκι, τον Νίκο. Από ένα πόλεμο μας είχε κάνει με μια ομάδα εκεί πέρα όλα τα στελέχη του Πασόκου. Εγώ είμαι Πασόκου, έτσι. Όλα τα στελέχη για να μαζευτεί, να μας ρίξουνε. Τελικά ο κόσμος αντίδρασε. 850 ζήτησε πήραμε εμείς και 80 αυτοί νομίζω κατέφυγαν. Μετά από μια διογενική συνέλευση βγήκε στο Αγίου του Νίκο Σαπάκη και είπε: εγώ ήμουν υποκατηγορούς από τον πρόεδρο, αλλά αν δεν είναι λειτουργός από την Τουρκία, το είναι κατά μια κλίση. Είναι γεγονός ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλοι οι συνεταιρισμοί πήγαν κατά διαβόλου. Όλες οι εταιρείες άντε να μην πω το ίδιο και ένας συνεταιρισμός πάει πάρα πολύ καλά, 350 εκατομμύρια τοπικά προϊόντα τη δεκαετία, αν βάλεις τα προηγούμενα χρόνια που δεν έχουμε στοιχεία, θα είναι πολύ περισσότερα. Απασχολεί τόσο κόσμο, διατηρεί όλα τα συσίτια των Χανίων, όλα τα Χανιά στηρίζουν το συνεταιρισμό. Θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή στη Σουηδία που είχα πάει, είχα γύρει σε όλη την Ευρώπη, από εκεί έμαθα 5 πράγματα. Το σούπερ μάρκετ έχει φαρμακείο, βενζινάδικο, μερίδα, εστιατόρια. Εμείς, επειδή το θέμα έχει τεθεί πριν 30 χρόνια, είπαμε είμαστε μια κοινωνία. Είναι γεγονός ότι αν δεν ανοίξουμε βενζινάδικο,
χρόνια όλοι που έχουν μεσημέρια τώρα. Το ίδιο και η φαρμακεία, το ίδιο και πήραμε απόφαση η κοινωνία λειτουργεί όσο όπως λειτουργεί, γιατί όλοι αυτοί είναι και πελάτες μας, αλλά και δεν μπορούμε να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Η πρώτη μας σκέψη που είχε γίνει για Βεζινάκο ήρθε ο πρόεδρος στο γραφείο και μου λέει «Πρόεδρε, ανοίξτε Βεζινάκο, θα μας κλείσετε όλους». Και το σκεφτήκαμε εμείς, είπαμε «Δεν ανοίγουμε εφημερίδα, δεν ανοίγουμε Βεζινάκο, δεν ανοίγουμε φαρμακείο, γιατί είμαστε μια οικογένεια». Και αν εμείς ανοίξαμε και κλείσουμε το δίπλα μας, θα χάσουμε κι εμείς. Άρα πρέπει να ζήσουμε όλοι. Μόνο οι αλλημένοι.